Καλώς ήρθατε και πάλι στο εργαστήριό μου. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με ένα θέμα λίγο διαφορετικό. Θα ασχοληθούμε με το πώς μπορούμε να ξεβάψουμε τα μοντέλα μας. Η ερώτηση αυτή που έφτιαξε πολλές φορές και στα forums και στα facebook, κυρίως από αρχάριους μοντελιστές. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να ξεβάψουμε ένα μοντέλο. Οι λόγοι που μπορούμε να ξεβάψουμε ένα μοντέλο είναι κυρίως δύο. Πρώτον, επειδή κάναμε κάποια πατάτα, κάποια βλακεία. Οπότε πρέπει να το ξεβάψουμε για να το φτιάξουμε όπως πρέπει. Ο άλλος είναι ότι πολλές φορές βρίσκουμε κάποιο παλιό μοντέλο που έχουμε φτιάξει πριν από χρόνια, είτε στη βιτρίνα είτε ξεχασμένο σε κάποιο κουτί, και αποφασίζουμε να το ξαναβάψουμε για να φαίνεται πιο ωραίο και πιο σωστό. Γιατί με την πάροδο των χρόνων γινόμαστε πιο έμπειροι, μαθαίνουμε τεχνικές. Οπότε το βάψιμο που είχαμε κάνει τότε, ενδεχομένως με πινέλο, μπορεί να μην είναι αυτό που πρέπει, αυτό που αρμόζει στο μοντέλο μας. Πάμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο να δούμε πώς μπορούμε να ξεβάψουμε ένα μοντέλο, ούτως ώστε να ξεβάψουμε την αρχή. Όπως ξέρετε, τα χρώματα που χρησιμοποιούμε είναι πολλά και διάφορα. Υπάρχουν τα ακριλικά, υπάρχουν τα σμάλτα, υπάρχουν τα λάκερ. Οπότε δεν είναι εύκολο να υπάρχει ένα μέσο για να τα ξεβάψουμε αυτά. Πολλές φορές, μάλιστα, σε ένα μοντέλο υπάρχει συνδυασμός. Μπορεί να έχουμε βάψει κάποια κομμάτια με σμάλτα, κάποια με ακριλικά. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε πώς μπορούμε να τα ξεβάψουμε χρησιμοποιώντας ένα μέσο το οποίο βρίσκεται στο νοικοκυριό. Οπότε πάλι πιάτσικο θα κάνουμε στις συζύγου τα αποθέματα, στα καθαριστικά. Το πειραματόζωο στο οποίο θα δοκιμάσουμε το ξεβάψιμο σε αυτό το βίντεο είναι αυτό εδώ το κακόμοιρο το ρουπλανάκι, το οποίο από ό,τι βλέπετε το έχω κάνει λίγο παλιάτσο. Εδώ πέρα πάνω κάνω όλες τις δοκιμές, είτε είναι για διαλυτικά, είτε είναι για χρώματα, για βερνίκια, όλα εδώ πέρα πάνω γίνονται. Αυτό έχει ξεβαφτεί ήδη αρκετές φορές και αντέχει, οπότε σε αυτό εδώ θα γίνουν οι δοκιμές. Ο τρόπος που το ξεβάψουμε είναι χρησιμοποιώντας το φορνέτ. Το φορνέτ είναι ένα καθαριστικό για φούρνους, για σχάρες και τέτοια, το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά και νομίζω ότι είναι και η πιο αξιόπιστη λύση για να ξεβάψω ένα μοντέλο. Τώρα στην αγορά έχει βγει και το Mr. Muscle, που είναι σε παρόμοιο δοχείο. Από ό,τι μου έχουν πει φίλοι συμμοντελιστές, γιατί εγώ δεν έχει τύχει να το δοκιμάσω ακόμα, κάνει την ίδια δουλειά και εκείνο μια χαρά. Επίσης, εναλλακτικά, κάποιοι χρησιμοποιούν και τη χλωρίνη, τη βαχύρευση. Την έχω δοκιμάσει και εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα ήταν πολύ πιο δραστικό από το Fornet. Ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο να δοκιμάσουμε με τη χλωρίνη. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα σχετικά με το πειραματόζωο, να σας πω πώς το έχω βάψει, για να δούμε τα διαφορετικά είδη χρώματος αλλά και βερνικιών που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το φτερό έχει βαφτεί με βαγέχο. Τα κλασικά ακριλικά της βαγέχο που πολλοί χρησιμοποιούν. Το ουραίο εδώ είναι βαμμένο με ρέβελ. Με αυτό εδώ το συγκεκριμένο χρώμα της ρέβελ, blue metallic. Πάμε τώρα στο κυρίως μέρος της ατράκτου, το οποίο είναι με κίτρινο της γκούνζε. Και το αλουμινένιο μέρος στο άλλο φτερό, στην αποκάτω επιφάνεια όλη, είναι βαμμένο με χάμπρουλ σπρέι, το οποίο ακριλικό λέει ότι είναι, αλλά όπως όλοι ξέρουμε είναι λίγο, ναι, εντάξει, ακριλικό δεν το λες. Εν πάση περιπτώσει είναι με το metal coat polystaluminum ψεκασμένο όλη κάτω επιφάνεια και το ένα φτερό. Τώρα, το φτερό που είναι βαμμένο με το βαγέχο το έχω περάσει από πάνω με παρκετίνη. Την κλασική παρκετίνη που έχουμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο τη χρήση της. Το υπόλοιπο μοντέλο το έχω περάσει με το βερνίκι το ματ της Talents. Τα χρησιμοποιώ πολύ αυτά. Έχουν πολύ καλή συμπεριφορά μέχρι τώρα, δεν με έχουν προδώσει ποτέ. Αυτό διαλύεται και με απεσταμένο νερό αλλά και με white spirit. Το συγκεκριμένο βέβαια το έχω διαλύσει με νεράκι. Θα πάμε τώρα να δούμε λοιπόν τη διαδικασία για να ξεβάψουμε το μοντέλο και να το φέρουμε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
Για τη διαδικασία του ξεβαψίματος θα χρειαστούμε μια σακούλα. Εγώ έχω τώρα αυτό το zip που με βολεύει επειδή είναι μικρό το μοντέλο, αλλά άμα είναι πιο μεγάλο μπορούμε να πάρουμε μια σακούλα σούπερ μάρκετ, την οποία μετά τη δέσουμε πολύ καλά από πάνω. Το φορνέτ βέβαια και το αντικείμενο που θα ξεβάψουμε. Πάμε λοιπόν, κουνάμε το φορνέτ. Και βάζουμε στη σακούλα. Εντάξει, το ίδιο είναι άμα βάλετε μέσα το μοντέλο και μετά βάλετε το φορνέτ, απλά εγώ θέλω να πάει και από κάτω. Ρίχνουμε μέσα το μοντέλο και το πλακώνουμε στο φορνέτ. Χιονισμένο τοπίο. Κλείνουμε καλά τη σακούλα. Και είναι έτοιμο. Αυτό τώρα θα το αφήσουμε τουλάχιστον μία μέρα μέσα στο φορνέτ για να δράσει το φορνέτ καλά και να ξεβάψει το χρώμα. Και αύριο θα έρθουμε να το βγάλουμε να δούμε τι κάναμε. Να δούμε κατά πόσο κατάφερε το φορνέτ να διαλύσει τα βερνίκια, το χρώμα και σε τι κατεστόμενο λοιπόν στάδιο του βίντεο θα είναι να ξεβγάλουμε το μοντέλο και να το φέρουμε στην πρώτερη κατάσταση. Μη βαμμένο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να καθαρίσουμε το μοντέλο και από φορνέτ και από τα εισβογές. Σας είπα ότι πρέπει να τα αφήσουμε τουλάχιστον μία μέρα. Εντάξει, εγώ τα άφησα τρεις μέρες γιατί δεν προλάβαινα. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Πάντα θα το ξεπλένουμε μέσα σε ένα μπολάκι. Ο λόγος είναι ότι εντάξει, το συγκεκριμένο δεν έχει μικρά κομματάκια, αλλά όταν θέλουμε να φτιάξουμε, να καθαρίσουμε ένα μοντέλο που έχουμε ήδη, υπάρχουν τα σκέλη προσγείωσης, υπάρχουν οπλισμός, υπάρχουν πολλά μικρά κομμάτια που μπορεί να φύγουν και να χαθούν. Οπότε πάντα χρησιμοποιούμε ένα μικρό μπολάκι. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε το μοντέλο από τη σακούλα που το έχουμε βάλει. Και να το ξεπλύνουμε. Έχω χρησιμοποιήσει λίγο κλιαρό νερό και μια παλιά οντόβουρτσα για να το τρίψουμε. Βλέπετε ότι φεύγει όλο το χρώμα πάρα πολύ εύκολα. Αυτό το φτερό ήταν το πιο παλιά βαμμένο με βαγέχο χρώμα και από πάνω με πακετίνι. Βλέπετε ότι καθάρισε τελείως. Πάμε να ξεβάψουμε το υπόλοιπο. Εδώ πέρα πάνω ήταν γκούντζε και το βερνίκι της Talents. Εδώ πίσω ήταν ρέβελ χρώμα. Βλέπετε ότι ανεξάρτητα με το αν είναι σμάλτο ή ακριλικό, το φορνέτ κάνει θαύματα. Εδώ ήταν το σπρέι της Χάμπρολ, το αλούμινουμ. Μας έφυγε και ο πιλότος.
Έτοιμο. Όπως βλέπετε, το μοντέλο ήρθε στην αρχική του κατάσταση. Εντάξει, σε μερικά σημεία μπορεί να επιμείνετε λίγο. Αλλά σε γενικές γραμμές το μοντέλο είναι έτοιμο για να πάρει το δρόμο του βαθιού πάλι. Υπάρχουν περιπτώσεις που μου έχει τύχει σε ένα μοντέλο που ήταν πολύ παλιό, δηλαδή πριν από πολλά χρόνια βαμμένο, το οποίο ειλικρινά δεν θυμάμαι και με τι το είχα βάψει. Συνήθως εγώ έβαφα με Χάβρουλ ή με Ρέβελ, αλλά δεν θυμάμαι με τι βερνίκι είχα ρίξει από πάνω. Είχε τύχει αυτό το μοντέλο να με δυσκολέψει. Δηλαδή χρειάστηκε να κάνω τη διαδικασία αυτή δύο φορές και τελικά χρειάστηκε να το βάλω και σε χλωρίνη, σε επαχείρευση χλωρίνη. Τελικά όμως ξεβάφτηκε. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία. Καλά ξεβαψίματα.